Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Αυτό είναι το πρώτο vlog, βίντεο vlog που γυρίζω για το κανάλι μας το 2022. Είναι Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, επιστρέψαμε όλες τις εργασίες μας, επέστρεψα κι εγώ από την Κύπρο προς το παρόν και θέλω να ευχηθώ σε όλους και μέσα από αυτό το vlog μια καλή χρονιά να έχουμε, μια χρονιά στην οποία να απελευθερωθούμε και από τα δεσμά της πανδημίας αλλά και από εσωτερικά δεσμά. Το σημερινό βίντεο έχει σχέση με τα όρια και πώς βάζουμε όρια σε νέες και παλαιότερες σχέσεις. Αφορμή για το βίντεο αυτό είναι δύο σχόλια χρήστριων του καναλιού μας κάτω από βίντεο προηγούμενα. Το πρώτο σχόλιο είναι κάτω από το βίντεο πώς κάποιες γυναίκες καταφέρουν οι άντρες τους να τις εκτιμούν. Και γράφει φίλη. Κυρία Θέκλα μου, τώρα επιτέλους στα σχεδόν 40 μου, έχω καταλάβει ότι σε όλη μου τη ζωή έψαχνα αυτήν την παραμυθένια αγάπη, την αγάπη δηλαδή που μας προωθούν τα παραμύθια. Πόση ζημιά μας κάνανε τα παραμύθια με τα οποία μας μεγαλώσανε. Αλήθεια πόση. Ο πρίγκιπας είναι αυτός που έρχεται να μας σώσει από την κακιά μητέρα ή πατέρα ή τη φτώχεια. Η μια γυναίκα θυσιάζει τη φωνή της για να έχει τον πρίγκιπα. Η άλλη γίνεται δούλα στο ίδιο της το σπίτι. Θυσίες που κάνουμε οι γυναίκες για να έχουμε την παραμυθένια αγάπη. Αδύναμους χαρακτήρες έχουν οι καλές εντός εγώ γυναίκες στα παραμύθια και διαβάζοντας αυτά τα παραμύθια, χτίσαμε την εικόνα σαν μικρά πώς πρέπει να είμαστε για να βρούμε τον πρίγκιπα. Όμως η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Και εγώ, μια από τις πολλές γυναίκες που πίστευα γερά ότι πρέπει να είμαι σωστή εις βάρος των θέλων μου για να με αγαπήσουν. Τώρα ξέρω πλέον ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι τα σωστά όρια. Δεν ξέρω καν ποια είναι τα όρια μου μέχρι να φτάσω στο αμήν, ταλαιπωρημένη ψυχολογικά. Join the club πολλών ανθρώπων, οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε διαχρονικά από τις τάσεις συνεξάρτησης που έχουμε και για τις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε και η pop κουλτούρα και τα παραμύθια, έτσι όπως αναφέρεις πολύ ορθά εσύ ίδια. Αν μπορείτε, κάντε ένα βίντεο για τα όρια γενικά, όχι μόνο για ερωτικές σχέσεις, αλλά και για σχέσεις γενικά με όλους. Οι συμβουλές σας είναι πολύ χρήσιμες, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που είναι αφορμή για αυτό το βίντεο. Πάω να διαβάσω και το δεύτερο σχόλιο και να κάνω και εγώ τα σχόλιά μου με τη σειρά μου. Το δεύτερο βίντεο το δεύτερο σχόλιο είναι κάτω από το βίντεο «Μαθαίνω να βάζω όρια στις σχέσεις μου» από την συμμετοχή μου στην εκπομπή «Όλα στον αέρα» στο ΡΙΚ της 17 Δεκεμβρίου και μιλάει για την περίπτωση στην οποία βάζουμε όρια στους άλλους σε παλαιότερες σχέσεις και οι άλλοι δυσαρεστούνται από τα όρια μας. Όρια. Το θέμα της ζωής μου, λέει η φίλη που γράφει το σχόλιο. Ορισμένες φορές εξακολουθώ και τα βάζω άτσαλα, γιατί από την ανυπομονησία μου και τη θέρμη μου να περάσω στον άλλο το μήνυμά μου, το κάνω άκομψα. Όμως προσπαθώ καθημερινά. Έχω όμως έναν προβληματισμό. Μερικές φορές οι άνθρωποι γύρω μας δυσαρεστούνται από τα όρια μας, ιδίως αν τους έχουμε μάθει διαφορετικά, όρια σε παλαιότερες σχέσεις. Αναφέρω ως παράδειγμα την αστεία πλέον για μένα τάκα της μητέρας μου. «Δεν είσαι το παιδί που ήξερα. Έχεις αλλάξει». Χαχαχαχαχα, λέει η φίλη. Εκεί είναι το σημείο που αναπτύσσω ενοχές και καταλήγω στον παλιό μου ρόλο για να μην γίνω δυσάρεστη. Πώς διαχειρίζομαι μετά τις ενοχές που αναπτύσσονται, δηλαδή όταν βάζω όρια και μετά νιώθω ενοχές, πώς διαχειρίζομαι αυτές τις ενοχές? Ή με άλλα λόγια, πώς μένω σταθερή στο νέο ρόλο που θέλω να αναπτύξω? Θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχεις σωματική και ψυχική υγεία και εσύ και όλοι οι φίλοι του καναλιού μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές τη φίλη τη δεύτερη που κάνει το σχόλιο και ανταποδίδουμε. Σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2020. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πήρα χρόνο και έκανα διακοπές και εγώ τώρα επ' ευκαιρίας των εορτών του Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων πήρα και αυτή τη γιορτή και επιστρέφουμε πίσω στα καθήκοντά μας, στην εργασία μας ο καθένας και ξεκινάμε με αυτό το πολύ φλέγον ζήτημα, το ζήτημα των ορίων και πώς βάζουμε όρια σε παλιές και νεότερες σχέσεις και πώς καταφέρνουμε να είμαστε σταθεροί στα όρια μας.
Η φίλη που έκανε το δεύτερο σχόλιο έχει επισημάνει πολύ σοφά ότι πολλές φορές οι άνθρωποι με τους οποίους σχετιζόμαστε ήδη εδώ και καιρό και μας γνωρίζουν ως ωραιότατες συνεξαρτώμενες προσωπικότητούλες θα έλεγα, γιατί μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα μικραίνει και πάμε σε αυτά που είχε πει η φίλη, που είχε γράψει η φίλη στο πρώτο σχόλιο, που λέει ότι διαβάζαμε τα παραμύθια, μας πιστεύαμε αυτά που έλεγαν τα παραμύθια, ότι μια γυναίκα για να βρει τον πρίγκιπα πρέπει να είναι πολύ υποτακτική, πρέπει να ξεχνάει τα θέλω της, να του κάνει τα χατήρια, να είναι μια καλή γυναίκα, δηλαδή να είναι καλή σε σχέση με το ρόλο και την προσδοκία που έχει ο άλλος από το ρόλο της ή που υποθέτει πως έχει ο άλλος από το ρόλο της, ξεχνώντας έτσι τον εαυτό της, χάνοντας τον εαυτό της και σμικρύνοντας τον εαυτό της και την προσωπικότητά της. Γι' αυτό λέω ότι ως συνεξαρτώμενες προσωπικότητούλες, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, είναι λογισμός τον οποίο έχω βρει αυτή τη στιγμή, έχουμε κακομάθει τους ανθρώπους με τους οποίους ήδη σχετιζόμαστε στο ότι η Μαρία θα δεχθεί να κάνει ό,τι της πεις γιατί τρέμει μην τυχόν και σε χάσει. Η Γεωργία θα γίνει χαλή να την πατήσεις επειδή έχει γίνει χαλή και τότε και τότε και τότε και την άλλη φορά και είναι πολύ καλόβολο πλάσμα, άρα την θεωρούμε δεδομένη. Δεν ακροαζόμαστε αυτά για τα οποία παραπονιέται, εάν έχει το θάρρος να παραπονεθεί, αν έχει φτάσει στο σημείο όπως σχολιάζει η πρώτη φίλη να φτάσει στο αμήν και να κάνει μια τεράστια έκρηξη και να τα βγάλει να τα πει. Ας τη μωρέ, δεν τα εννοεί, ξέρω εγώ πώς είναι, ξέρω εγώ η Μέρη, μια άλλη, οποιαδήποτε ονόματα τυχαία γυναικεία, γιατί αυτή η γυναίκα μου έχει αποδείξει και με έχει καλομάθει, με έχει κακομάθει στο ότι θα μου κάνει τα χατήρια προκειμένου να μην χάσει τον πρίγκιπα ή να μην χάσει τη φιλία ή να μην χάσει το ένα ή να μην χάσει το άλλο. Εδώ θέλω να πω ότι η συνεξάρτηση δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, συνεξάρτηση αναπτύσσουν και οι άντρες. Και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας ότι το φύλο ως παράγον δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγον για την ψυχική ισορροπία, για την ευεξία που έχει ένας άνθρωπος ή για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν στο πώς θα εξελιχθεί ένας άνθρωπος και όχι μόνο το φύλο, και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και να λέμε όλοι οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι κακοποιητικοί και επεκτατικοί και υποτάσσουν τις γυναίκες, όλες οι γυναίκες είναι συνεξαρτώμενες και υποτακτικές κλπ. Γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα και γι' αυτό στο κανάλι μας δεν έχουμε μόνο γυναίκες που παρακολουθούν τα βίντεο και σχολιάζουν κάτω από αυτά και συμμετέχουν έτσι στην αγαπητική μας κοινότητα, έχουμε και άνδρες και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και είστε ευπρόσδεκτοι οι άνδρες στην παρέα μας, είστε ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας και εσείς, καθώς και η αφήγησή σας γύρω από τον εαυτό σας και γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις που μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Πώς βάζω όρια και μετά να μην υπαναχωρώ λόγω τύψεων και ενοχών. Για να βάλεις τα όρια σου και να τα βάλεις κομψά και όχι άκομψα και άτσαλα, πρέπει να έχεις κάνει μια εσωτερική προεργασία. Πρέπει να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και το ιδανικό να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία πάνω σε αυτό το ζήτημα και ψυχοεκπαίδευση βασικά. Δηλαδή πρέπει μέσα σου να έχεις κατανοήσει τη σημασία των ορίων, να έχεις αντιληφθεί γνωστικά την αξία που έχεις ως άνθρωπος και ό,τι δικαιούσε και οφείλεις να οριοθετήσεις τον εαυτό σου και πρέπει και συναισθηματικά να το έχεις αποδεχθεί. Να το νιώσεις, να νιώσεις αυτή την αγάπη για τον εαυτό σου, να νιώσεις αυτή την προτεραιότητα που είναι για σένα, να προστατεύεις τον πολύτιμο εαυτό σου, την πολύτιμη ψυχή σου και τα πολύτιμα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι πολύτιμα. Αυτά που νιώθουμε έχουν πολλά να μας πω. Και πολύ συχνά μέσα σε αυτή όλη την καταστροφή της συνεξάρτησης, στην οποία έχουμε περιπέσει ή περιπίπτουμε κατά καιρούς πολλοί από εμάς, ξεχνάμε τα συναισθήματά μας, αγνοούμε τα συναισθήματά μας, αγνοούμε τα εσωτερικά μας καμπανάκια, αγνοούμε πότε νιώθουμε κουρασμένοι, πότε νιώθουμε ταλαιπωρημένοι, πότε νιώθουμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας και συνεχίζουμε να δίνουμε και να παραχωρούμε προκειμένου να έχουμε αυτό που μας έχει υποσχεθεί η pop κουλτούρα μέσα και από τα παραμύθια, ότι άμα δώσεις γη και είδωρ, θα πάρεις
την ευτυχία, θα πάρεις τον έρωτα, θα πάρεις την αποδοχή. Φεύ. Αυτό το οποίο μας διδάσκει η ζωή η ίδια είναι ότι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν τον εαυτό τους, αγαπούν τον εαυτό τους, προστατεύουν τον πολύτιμο εαυτό τους, αφουγκράζονται τα συναισθήματα τους, αναγνωρίζουν πότε κουράζονται, αναγνωρίζουν πότε ταλαιπωρούνται ψυχικά, αναγνωρίζουν πότε πέφτει η ψυχική τους δύναμη, πότε πέφτει η ψυχική τους ανθεκτικότητα και περιφρουρούν τον εαυτό τους βάζοντας όρια, μόνο εκείνοι οι άνθρωποι φαίνονται αξιαγάπητοι, άξιοι εκτίμησης, σεβασμού, αξιέραστοι από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει. Αν εγώ δεν με θεωρώ αρκετά σημαντικό άνθρωπο, αρκετά σπουδαίο άνθρωπο, ώστε να με προστατεύσω και να με αγαπήσω, θα δώσω αυτό το μήνυμα και στους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι. Είτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογενειακές σχέσεις μαζί μου, είτε έχουν επαγγελματικές σχέσεις μαζί μου, είτε έχουν φιλικές σχέσεις μαζί μου, είτε έχουν ερωτικές σχέσεις μαζί μου. Εμείς μαθαίνουμε τους άλλους πώς να μας έχουν. Μέσα από το τι επιτρέπουμε, τι αφήνουμε να γίνεται, μέσα από το σε τι αντιδρούμε και σε τι δεν αντιδρούμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι θέμα τύχης. Δεν είναι μια μαγική συνταγή την οποία εφαρμόζεις μια φορά και τελείωσε και θα έχεις την ευτυχία, την αγάπη και τη χαρά διαβίου. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένας καθημερινός αγώνας. Είναι ένα πεδίο στο οποίο καθημερινά καλούμαστε να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Και ο αγώνας ο καλός έχει να κάνει με τη δική μας πνευματικότητα, με τη δική μας πνευματική εξέλιξη για το πώς θα γίνω καλύτερος άνθρωπος. Καλύτερος άνθρωπος γίνομαι ξεκινώντας από την ουσιώδη σχέση, την παλαιότερη σχέση, την πιο σημαντική σχέση που έχω, τη σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Αν δεν αγαπήσεις, αγάπη μου, τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις να αγαπήσεις κανέναν ορθά και δεν θα μπορέσει κανείς να σε αγαπήσει ορθά. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το τι επιτρέπουμε στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε να μας κάνουν ή όχι. Εννοείται ότι δεν φταίεις εσύ, δεν φταίω εγώ, αν κάποιος έρθει προς το μέρος σου, αν κάποιος έρθει προς το μέρος μου με αρνητικές διαθέσεις και προσπαθήσει να επιβουλευτεί οτιδήποτε από εσένα ή από εμένα. Δεν φταίω εγώ, αν ο άλλος έχει αρνητικά κίνητρα. Οφείλω όμως να είμαι σε επιφυλακή, να είμαι σε μια πνευματική εγρήγορση, όχι καχυποψία, πνευματική εγρήγορση, προκειμένου να εντοπίσω αυτά τα αρνητικά κίνητρα και να τα σταματήσω. Βάζω όρια σημαίνει λέω όχι, stop, σταμάτα, δεν το δέχομαι αυτό. Αυτό που έκανες δεν μου αρέσει. Δεν δέχομαι μέσα στη σχέση μας αυτή τη συμπεριφορά. Λυπάμαι, αλλά εφόσον αυτή η συμπεριφορά συμβαίνει και δεν έχει σκοπό να την σταματήσεις, δεν έχει σκοπό να τη διαφοροποιήσεις, αδυνατό πλέον να συνδέομαι μαζί σου. Το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε στην οριοθέτηση είναι το να λέμε όχι, να βάζουμε ξεκάθαρα όρια και να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι ως προς το τι ανεχόμαστε και τι όχι. Και αυτό είναι πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας, αλλά και προς τον άλλο άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε, τους ανθρώπους τους οποίους ενδεχομένως καλούμαστε να οριοθετήσουμε. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με την νοοτροπία ότι πρέπει να είμαστε καλά παιδιά, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένα και ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι άλλοι. Και δεν είναι μόνο τα παραμύθια που μας έχουν επηρεάσει σε αυτό, μας έχει επηρεάσει και η θρησκεία, μας έχουν επηρεάσει και η κουλτούρα και η παράδοση και διάφορες άλλες ανθρώπινες αφηγήσεις για το πώς θα είσαι ευτυχισμένος και το πώς θα επιβιώσεις και το πώς θα έχεις μια καλή ζωή. Όταν σας λένε ή όταν ακούμε ότι πρέπει να είσαι ευγενικός,
Πρέπει να είσαι παραχωρητικός. Πρέπει να είσαι υπομονετικός. Πρέπει να ανέχεσαι πράγματα προκειμένου να έχεις σχέσεις στη ζωή σου. Κλείστε τα αυτιά σας, να κλείνουμε τα αυτιά μας. Η λύση για να έχουμε υγιείς σχέσεις δεν είναι να ανεχόμαστε ανθυγιεινά για την ψυχή μας πράγματα. Αντιθέτως, όταν ανεχόμαστε ανθυγιεινά πράγματα για την ψυχή μας, τότε έχουμε βρει τη συνταγή για να έχουμε μη υγιείς σχέσεις. Για να έχουμε σχέσεις ενδεχομένως τοξικές. Για να έχουμε σχέσεις βλαβερές. Οφείλω εγώ να κάνω το δικό μου κομμάτι, να παρατηρώ τον εαυτό μου, να παρατηρώ τα συναισθήματα μου, να είμαι σε εγρήγορση όταν νιώθω πως πέφτω, όταν νιώθω πως χάνω τον εαυτό μου, όταν νιώθω ότι ξεπουλώ βασικές πτυχές του εαυτού μου προκειμένου να έχω αγάπη, αποδοχή ή μια φιλία ή μια σχέση ή καλή σχέση με τη μάνα μου, το παράδειγμα που ρώτησε η φίλη, και να είμαι αδίσταχτος όσον αφορά στις ενοχές. Οι ενοχές είναι ένα κομμάτι της συναισθηματικής χειραγώγησης που η μητέρα της φίλης που έγραψε το σχόλιο χρησιμοποιεί για να την επαναφέρει στην τάξη, για να την επαναφέρει ώστε να είναι ο παλιός υποτακτικός εαυτός της και δεν αποτελούν ούτε ένδειξη ούτε απόδειξη του ότι φταίνει. Περισσότερες φορές νιώθουν ενοχές οι καταπιεσμένοι άνθρωποι, νιώθουν ενοχές οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, νιώθουν ενοχές οι άνθρωποι που έχουν ξεπουλήσει τον εαυτό τους, έχουν ξεπουλήσει γη και είδωρ προκειμένου να έχουν καλές εντός εισαγωγικών σχέσεις με τους άλλους ή να έχουν τόσες άλλες σχέσεις, έστω σχέσεις με τους άλλους, παρά οι άνθρωποι που πραγματικά σφάλουν, οι άνθρωποι που πραγματικά πληγώνουν τους άλλους ή στενοχωρούν τους άλλους με τις συμπεριφορές τους. Αν νιώθουμε ότι δυσκολευόμαστε να οριοθετήσουμε αυτούς και αλλήλους, γιατί τα όρια τα βάζουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά τα βάζουμε στους άλλους. Στον εαυτό μας θα πούμε όχι, μην ξεπουληθείς. Όχι, μην κάνεις αυτό που δεν θες να κάνεις. Όχι, μην ανεχθείς αυτό που δεν σου αρέσει. Όχι, μην κάνεις αυτό το οποίο σε κάνει άσχημα, επειδή σου το ζητάει ο άλλος και επειδή ντρέπεσαι να πεις όχι ή επειδή νιώθεις μια ανάγκη να τους ευχαριστήσεις όλους ή επειδή σε αυτό που λέμε εδώ στο κανάλι People Pleaser, θες να ευχαριστείς τους άλλους ανθρώπους, είσαι ένας ανθρώπινος ευχαριστητής, είναι μια μετάφραση, άκομψη. Όσοι από εσάς βρίσκεστε στη συμμετοχή, θα έχετε... Μάλλον έχετε, γιατί βλέπω ότι το παρακολουθείτε, θα έχετε παρακολουθήσει τα βίντεο που ανεβάζω κάθε Δευτέρα, όπου διαβάζω από το βιβλίο «Όρια ζωής», όπου είναι ένα βιβλίο που έγραψαν δύο ψυχολόγοι, που εξηγούν πολύ συγκεκριμένα το πώς αντιλαμβανόμαστε τα όρια ή πώς μπορούμε να τα καταλάβουμε τα όρια και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Επίσης, και εδώ στο κανάλι υπάρχουν αρκετά βίντεο για τα όρια, όπως υπάρχουν και αρκετά βίντεο για τους λεγόμενους people pleasers, τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους άλλους, και υπάρχει και ένα playlist για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί στη ζωή μας, που αυτό εμπίπτει πάλι στο θέμα των ορίων. Πηγαίνοντας τώρα στο πρώτο σχόλιο της φίλης που ρώτησε για το πώς βάζω όρια σε μια νέα ερωτική σχέση. Αγάπη μου, αγάπες μου, εάν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρεις να βάζεις όρια στις ερωτικές σου σχέσεις και ότι στις ερωτικές σου σχέσεις ακολουθείς ένα μοτίβο συνεξάρτησης και ένα μοτίβο απώλειας του εαυτού σου, κάτσε μόνη σου. Κάτσε μόνος σου. Κάνε δουλειά με τον εαυτό σου, προκειμένου να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου και αναζήτησε θεραπεία για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να ξεπεραστεί. Η συνεξάρτηση είναι μια τεράστια μάστιγα. Όταν είμαστε συνεξαρτώμενες προσωπικότητες, όπως είπα πριν, προσωπικότητες, σε κάθε καινούρια σχέση που θα δημιουργήσουμε, υπάρχει, ελοχεύει τεράστιος κίνδυνος να συνδεθούμε συνεξαρτητικά. Και όταν συνδεόμαστε συνεξαρτητικά, εκ των πραγμάτων, εξ ορισμού, δεν βάζουμε κανένα όριο, αλλά η έγνοια μας είναι πώς ο άλλος θα μας αγαπήσει, πώς ο άλλος θα μας αποδεχθεί, πώς ο άλλος άνθρωπος με τον οποίο θα συνδεθούμε θα είναι μαζί μας και όχι πώς εμείς θα είμαστε καλά. Για να είναι ένας άνθρωπος καλά, δεν είναι απαραίτητο να έχει ερωτική σχέση.
για να είναι ένας άνθρωπος καλά, δεν είναι απαραίτητο να έχει εκείνη τη φιλία για την οποία έχει λησάξει που δεν την έχει. Για να είναι ένας άνθρωπος καλά, δεν είναι απαραίτητο να έχει πολλές σχέσεις στη ζωή του. Για να είναι ένας άνθρωπος καλά, πρέπει να έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του, να αγαπάει και να εκτιμάει τον εαυτό του, να αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να αναγνωρίζει τα ελαττώματα του και τις ελλείψεις του και να φροντίζει τον εαυτό του. Για να είμαστε καλά πρέπει να φροντίζουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Και ισχύει εδώ το εξής παράδοξο. Οι άνθρωποι που φροντίζουν τον εαυτό τους καταλήγουν να είναι ελκυστικοί και να θέλουν να τους κάνουν παρέα οι άλλοι, να θέλουν να συνεργάζονται μαζί τους οι άλλοι, να θέλουν να δημιουργούν όλων των ειδών τις σχέσεις μαζί τους οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι παραμελούν τον εαυτό τους, αμελούν τον εαυτό τους, δεν τον φροντίζουν ψυχικά και συναισθηματικά, αφήνονται να γίνονται έρμεα των επιθυμιών των άλλων, γίνονται τα πάντα, αυτοί που είναι people pleasers, αυτοί οι οποίοι ξεχνάν τον εαυτό τους μέσα στις σχέσεις τους, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται και βαρετοί, γίνονται και ασήμαντοι για τους άλλους και δεν είναι καθόλου ελκυστικοί και δεν τους θέλουν οι άλλοι για να συνδέονται μαζί τους. Αυτό το παράδοξο συμβαίνει. Ενώ η pop κουλτούρα μέσα από τα παραμύθια, όπως έγραψε η πρώτη φίλη στο σχόλιο, μας δίνει το λανθασμένο μήνυμα ότι πρέπει να υποταχτούμε, πρέπει να συμμορφωθούμε, πρέπει να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να ξεχάσουμε τις επιθυμίες μας, να ξεχάσουμε τα όρια μας προκειμένου να έχουμε αγάπη, έρωτα, φιλία, στενές σχέσεις, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Αν ξεχάσεις τον εαυτό σου, αν χάσεις τον εαυτό σου, τότε είσαι εντελώς μη ελκυστικός άνθρωπος προς τους άλλους. Πώς αντιμετωπίζουμε τις τύψεις που μπορεί να μας προκαλέσουν άνθρωποι που ήταν ήδη στη ζωή μας, που ήδη έχουμε συνδεθεί μαζί τους με τρόπους μη υγιείς προς εμάς, που τους κάναμε όλα τα χατήρια, που δεν ανοίγαμε το στόμα μας να πούμε τα παράπονά μας, που υπήρξαμε συνεξαρτώμενοι με αυτούς τους ανθρώπους, πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την προσπάθεια χειραγώγησης, τους ξεμπροστιάζουμε. Λέμε ναι, καταλαβαίνω ότι δεν σου συμφέρει τώρα όπως λειτουργώ έτσι, μου συμφέρει όμως εμένα. Και οφείλω να προστατεύσω τον εαυτό μου και στην πραγματικότητα συμφέρει και σε σένα. Νομίζεις ότι δεν σου συμφέρει να σε οριοθετώ. Νομίζεις ότι δεν σου συμφέρει να σου λέω όχι. Στην πραγματικότητα όμως σου συμφέρει γιατί με αυτόν τον τρόπο διασώζω την ελκυστικότητα της δικιάς μας σύνδεσης. Δεν θα με θέλεις, δεν θα σε ελκύω, δεν θα σου είμαι καλή παρέα αν μιλάμε για μια φιλική σχέση, δεν θα είμαι κάποιος που ευχαρίστως θα περάσεις χρόνο μαζί μου αν εγώ εξακολουθώ να γίνομαι χαλή να με πατάς, θα με βαρεθείς κάποια στιγμή. Και όταν κάνεις παρέα μαζί μου και τα βρίσκεις στον ίδιο χώρο μαζί μου θα νιώθεις βαρεμάρα, δεν θα θέλεις. Και εσένα προστατεύω, δεν προστατεύω μόνο εμένα. Και επίσης, όταν εγώ προστατεύω τον εαυτό μου, σου δίνω και ένα άμεσο μήνυμα εσένα για το ποια πράγματα, ποιες συμπεριφορές, ποιες στάσεις είναι αποθητικές προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι υγιές να μας αποθεί η οποιοδήποτε είδους ανελευθερία. Είναι υγιές να μας αποθεί η εκμετάλλευση, η συναισθηματική εκμετάλλευση, η εκμετάλλευση του χρόνου μας ή της ενέργειας μας. Είναι υγιές να μην θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Είναι υγιές ως ενήλικες άνθρωποι που είμαστε να κρατάμε εμείς τα ηνία της ζωής μας και να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας και να μην είμαστε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τρέχουμε ιδρωμένοι να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των άλλων και ξεχνάμε εντελώς τον εαυτό μας. Άρα όποιοι είναι μόνοι τους, όποιοι δεν βρίσκονται σε σχέση ερωτική, σε σχέση συντροφική και ξέρουν από την προϊστορία τους και από το παρελθόν τους ότι έχουν θέματα συνεξάρτησης και θέμα ελλιπούς οριοθέτησης, βελτιώνουμε πρώτα το κομμάτι αυτό, κάνουμε ψυχοθεραπεία πάνω σε αυτό το θέμα, ψυχοεκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα, εξασκούμαστε πνευματικά πάνω στο να γίνουμε πιο δυνατοί άνθρωποι, πιο υγιείς προσωπικότητες, πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες και μετά μπαίνουμε σε μια νέα σχέση. Και σε μια νέα σχέση βάζουμε τα όρια μας από την αρχή. Και αν κάποιος ή κάποια δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τα όρια μας, σημαίνει δεν μας θέλουν αρκετά.
δεν μας επιθυμούν αρκετά, δεν θέλουν ουσιαστικά να είναι μαζί μας. Άρα γλιτώνουμε. Γλιτώνουμε από μια ακόμη σχέση που θα είναι καρμπών προηγούμενων σχέσεων, σχέσεων με ανθρώπους οι οποίοι δεν συνδέονται ουσιαστικά μαζί μας, δεν μας αγαπούν όπως πραγματικά είμαστε και οι οποίοι εποφελούνται από τη σχέση μαζί μας χωρίς να δίνουν κάτι πίσω, χωρίς να συνδέονται ουσιαστικά. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δημιουργούν δυστυχώς σχέσεις με ανθρώπους που δεν μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί τους. Ούτε ο συνεξαρτώμενος μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέεται, αλλά ούτε και ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με ένα συνεξαρτώμενο, γιατί ο συνεξαρτώμενος δεν έχει άποψη, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να έχει άποψη, δεν έχει γνώμη και κάνει πάντα ό,τι του λένε οι άλλοι. Είναι δύσκολο να βάζουμε όρια σε παλιές σχέσεις. Είναι δύσκολο να βάζουμε όρια σε νέες σχέσεις, αλλά η δυσκολία αυτή μπορεί να καταπολεμηθεί με το να αρχίσουμε να βάζουμε όρια στον εαυτό μας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε συνειδητά με τα θέματα συνεξάρτησης που κουβαλούμε μέσα μας, με την υποτακτικότητα που κουβαλούμε μέσα μας, με τον ραγιαδισμό αν θέλετε που κουβαλούμε μέσα μας. Νομίζω είναι και θέμα πολιτισμικό, είναι θέμα ενός ολόκληρου λαού, είναι θέμα ενός φύλου όπως έλεγα προηγουμένως. Έχουμε μέσα μας αυτό το ραγιαδισμό, αυτή τη φοβία, τι θα γίνω αν με εγκαταλείψουν οι άλλοι, τι θα γίνει αν σηκώσω το ανάστημά μου και πω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει και δημιουργήσω ενήλικες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην με θέλουν ως ενήλικα άνθρωπο, μπορεί να μην με θέλουν να είμαι ένας άνθρωπος που να έχω άποψη, που να έχω γνώμη, που να ξέρω ποιος είμαι, ποια είμαι και να μπορώ να μιλώ ξεκάθαρα για τα όρια μου. Μπορεί να μην με θέλουν, μπορεί να θέλουν ένα δούλο ή μια δούλα. Όχι. Είναι πολύ πιο σεξι, είναι πολύ πιο ελκυστικό, είναι πολύ πιο ωφέλιμο να συνδυόμαστε με ανθρώπους που έχουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που ξέρουν τι είναι, που ξέρουν τι θέλουν και δεν ντρέπονται, δεν φοβούνται και δεν διστάζουν να θέσουν τα όρια τους με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό. Γιατί όταν βάζω όρια, δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι κακό στον άλλο. Γνωστοποιώ, ξεκαθαρίζω ότι αυτό που μου ζητάς δεν θέλω και δεν μπορώ να το κάνω. Ή δεν μπορώ και δεν θέλω να το κάνω. Ή δεν θέλω να το κάνω. Αυτό που μου λες με βρίσκει αντίθετο. Με βρίσκει αντίθετη. Δικαιούσε να έχεις αυτή τη γνώμη, αλλά δεν συμφωνώ. Σε μια σχέση αυτό το δέχομαι. Το άλλο δεν το δέχομαι. Αυτός είμαι. Δεν έχει να κάνει με σένα. Έχει να κάνει με μένα. Και έτσι ένας άνθρωπος φανερώνει και πόσο σοφός γίνεται μέσα από τις διάφορες εμπειρίες στη ζωή του. Τι έχουμε μάθει από την προηγούμενη ζωή μας. Τι έχουμε μάθει από τις προηγούμενες σχέσεις μας, από τις παλιότερες σχέσεις μας. Τι έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Όσο πιο σοφοί γινόμαστε, τόσο πιο εύκολα βάζουμε όρια στον εαυτό μας και τους άλλους και τόσο πιο ουσιαστικά αγαπητικοί γινόμαστε. Γιατί στην πραγματικότητα η οριοθέτηση είναι μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και τελειώνοντας αυτό το βίντεο που είναι το πρώτο vlog του 2022, γιατί να μην ευχηθώ το 2022 να είναι ένα πεδίο για μας εδώ στο κανάλι μας και για τους ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται και αγωνίζονται τον καλό πνευματικό αγώνα, να είναι ένα πεδίο στο οποίο να καταπολεμήσουμε και να κατανικήσουμε τις τάσεις συνεξάρτησης που κουβαλούμε μέσα μας. Μας το εύχομαι ολόκληρα, με την αγάπη μου.